μόνη. Παραμύθι χωρίς όρια 2. Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη παραμυθιών για παιδιά με προβλήματα όρασης. Η Πεντάρα. Από το βιβλίο «Το κουντουνάκι» της Αγνής Τρουμπούλη. Εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο. Διαβάζει η Εύη Γεροκώστα. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα χωριό, ζούσαν δύο γεροντάκια φτωχά. Μια μέρα, κει που σκούπιζε η γριά την αυλή, βλέπει μια πεντάρα. Όλο χαρά, την παίρνει, τη δένει κόμπο στο τσεμπέρι της και ευχαριστεί το Θεό για την καλή της τύχη. Τρεχάτη, μπαίνει στο σπίτι να το πει στο γέρο. Μα τούτη η πεντάρα τους έφερε μεγάλη σκοτούρα. Δεν μπορούσαν να αποφασίσουν τι να αγοράσουν. «Να αγοράσουμε καρυδάκια», λέει η γριά. «Θα πετάξω με τα τσοφλάκια και δεν έχουμε και δοντάκια», απαντά ο γέρος. «Να αγοράσουμε μυγδαλάκια», ξαναλέει η γριά. «Θα πετάξω με τα τσοφλάκια και δεν έχουμε και δοντάκια», ξανάπε ο γέρος. «Να αγοράσουμε φουντουκάκια», λέει πάλι η γριά. «Θα πετάξω με τα τσοφλάκια και δεν έχουμε και δοντάκια», λέει πάλι και ο γέρος. «Να αγοράσουμε μέλι», ρωτά μετά από πολλή σκέψη η γριά. «Τι το θες το μελάκι, θα κολλήσεις το πιατάκι», λέει ο γέρος. «Θα κολλήσεις το πιατάκι, μα θα φάμε και λιγάκι», λέει η γριά με πείσμα. Τι να κάνει και ο γέρος, δεν ήθελε να της φέρει αντίρρηση, πάει στην αγορά και αγοράζει μέλι. Μόλις φτάνει η σπίτι ο γέρος, ρίχνει το μέλι σε ένα πιάτο και όλο λεμαργία σκύβει και βάζει τη μούρη του στο πιάτο για να γλύψει το μέλι. Και η μούρη του κολλάει. Πάει και η γριά και κολλάει. Πάει και ο σκύλος και κολλάει. Πάει και η μύγα και κολλάει. Πάει και η κότα και κολλάει. Πάει και η κατσίκα και κολλάει. Πάει και ο γάιδαρος και κολλάει. Τι να κάνουν? Πιάνει ο γάιδαρος, δίνει μια γερή κλωτσιά και ξεκολλάει ο γέρος. Δίνει τότε άλλη μια και ξεκολλάει και η γριά. Έπειτα κλώτσισε και πάλι και ξεκολλάνε όλοι οι άλλοι. Και από τότε η γριά με το γέρο από το πιάτο το μελάκι το τρώγαν με κουταλάκι. Και τρώγαν και πίναν και μας δεν μας εδίναν. Αμιμόνη. Παραμύθι χωρίς όρια 2. Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη παραμυθιών για παιδιά με προβλήματα όρασης.